σε πολύ λίγο, μάλλον τώρα, θα δούμε ποιοι είναι οι διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες, ηθοποιοί, παρουσιαστές, άνθρωποι προβεβλημένοι, οι οποίοι βγαίνουν και μιλούν ανοιχτά, δημόσια, βγαίνουν και λένε ότι έχουν κάνει χρήση ναρκωτικών ουσιών. Πάμε λοιπόν να δούμε ένα-ένα τα ονόματα, πάμε να δούμε τις δηλώσεις τους που έχουν κάνει. Ξαναλέμε, είναι πρόσωπα αγαπημένα, τα οποία έχουν βγει δημοσίως και έχουν μιλήσει. Ενώ σε λίγο θα αποκαλύψουμε και έναν άλλον τραγουδιστή, πολύ γνωστό, ο οποίος ο τραγουδιστής, Βαγγέλη Καράλη, καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα. Τι λέει ο τραγουδιστής? Ο οποίος τραγουδιστής αποκαλύπτει ότι σχεδόν όλοι οι showbiz, όλος ο καλλιτεχνικός χώρος κάνει ουσίες. Μάλιστα. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν και να δούμε το πρώτο πρόσωπο το οποίο έχει παραδεχτεί δημοσίως ότι έχει κάνει χρήση ναρκωτικών. Πάμε να δούμε τη δήλωσή του. Έχω δοκιμάσει ναρκωτικά, δεν μου άρεσε και το άφησα στην άκρη. Τα ναρκωτικά εμένα με χαλάνε. Δεν είναι για όλους. Έχω φίλους μου που έχουν κάνει και δεν ήθελα να δω τον εαυτό μου έτσι. Θέλω να έχω τη συνείδηση και το μυαλό στις πράξεις μου. Εδώ λοιπόν έχουμε τον Νίκο Αναβιώτη. Να βλέπουμε παρακαλώ πολύ την κάρτα του Νίκου Αναβιώτη δίπλα μας. Ναι, γνωστό μοντέλο και παρουσιαστής. Τον είδαμε και δίπλα στη Σπυροπούλου. Ηθοποιός, αν δεν κάνω λάθος. Μπράβο, ναι, και ηθοποιός, έχει παίξει. Μάλιστα, και λέει εδώ πέρα ότι έχει δοκιμάσει δεν ναρκωτικά. Τι αυτό είναι υπέρ, τώρα. Δεν του άρεσε και το άφησε στην άκρη. Καλό θα ήταν να μην το έχει δοκιμάσει καθόλου. Δοκίμασε τι είναι υπέρ του, δηλαδή το όλη μαγιά είναι, τι είναι αυτό που λέει. Έτσι το ξεκινάνε και μπράβο του ανθρώπου που δεν το συνέχισε. Μπράβο του αυτό. Αλλά είναι σπάνιες περιπτώσεις. Θα σταθώ σε αυτό που λέει η Γαβριέλα, ότι συνήθως είναι πάρα πολλά τα ονόματα και πιο γνωστά ονόματα του κυρίου Αναβιώτη. Θα τα δούμε τώρα ένα-ένα. Που έχουν ερωτηθεί σε συνεντεύξεις για το συγκεκριμένο θέμα και έχουν απαντήσει. Στο τέλος θα βγουν τα συμπεράσματα φυσικά. Αλλά το κυριότερο είναι ότι είτε έχουν δοκιμάσει, είτε κάποιοι ήταν και χρήστες, όπως λένε οι ίδιοι, αλλά κάποια στιγμή κατάλαβαν ότι είναι καταστροφικό και το σταμάτησαν. Πάμε στο Βαλάντι, το γνωστό τραγουδιστή. Για να δούμε τι έχει πει. Σε συνέντευξή του. Ζωή μου όταν το έκανα και τελικά κατάλαβα ότι η μεγαλύτερη μαστούρα είναι να είσαι ανυφάλιος. Έκανα χρήση γύρω στον 1,5 χρόνο, αλλά κατάλαβα ότι δεν ήταν κάτι καλό για μένα. Και κοκαίνη δοκίμασα, αλλά κατάλαβα πραγματικά ότι δεν μου έδινε τίποτα. Είμαι ανυφάλιος πλέον. Πίνω τα ποτάκια μου κανονικά, όπως όλος ο κόσμος, και περνάω πολύ καλύτερα. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν εδώ Βαλάντης. Στις 10 περιπτώσεις οι δύο θα ξεφύγουν. Λίγο κόκα. Τους τρώει μαρμάγκα. Λίγο κόκα και το μεσημέρι ήταν. Μόνο. Παρακαλώ, το θέμα είναι ότι βρήκαν το θάρρος και μιλήσανε και είπαν ότι το αντιμετωπίσανε. Αλλά... Αυτό είναι σημαντικό να λένε ότι το αντιμετωπίσανε και τα κατηγορούν. Δηλαδή εδώ Βαλάντης. Αν κάποιοι άλλοι άλλη μπορεί να σκεφτούν και να πούνε, έλα μωρέ να δοκιμάσω λίγο και εγώ θα το κόψω λίγο αργότερα. Και να πάνε και να όχι, εγώ νομίζω ότι το λένε και να δώσουν το καλό παράδειγμα ότι το δοκιμάσανε και είδαν ότι είναι κάτι το οποίο δεν οδηγεί πουθενά. Και καλά, πάμε και άλλα πρόσωπα. Πάμε να δούμε. Σε ποιο πρόσωπο πάμε, κοντρόλ, βοηθήστε μας λίγο. Σε ποιο πρόσωπο πάμε, βοηθήστε με λίγο. Στον. Πάμε να δούμε τον Χρήστο Βασιλόπουλο, γνωστός ηθοποιός. Πάμε να δούμε. Τα σκληρά τα έχω κόψει. Το αλκοόλ, τα ναρκωτικά και οι κρεπάλες με μπλόκαραν και έτσι τα απέβαλα. Σιγά σιγά βλέπω ότι είναι μια προσωπική μου επιτυχία το να βγαίνω, να μην χρειάζεται να πιω, να είμαι ήδη στο τσακίρ κέφι και να μπορώ να επικοινωνήσω απλώς με ένα χυμό. Μάλιστα. Χρήστος Βασιλόπουλος. Γνωστός ηθοποιός, ο οποίος βρίσκεται τώρα στην Αμερική, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Έχει παίξει επίσης σε πολλά σύριαλ της ελληνικής τηλεόρασης, έτσι. Μάλιστα. Πάμε τώρα να δούμε έναν πασίγνωστο ηθοποιό, τον κύριο Γεωργούλη. Πάμε να δούμε τη λέξη Γεωργούλης. Έχω δοκιμάσει ναρκωτικά, αλλά δεν κόλλησα. Δεν έπεσα στο παραμύθι τους, γιατί όντως σου πουλάνε ένα παραμύθι. Τα δοκίμασα από περιέργεια, αλλά δεν κύλησα, ευτυχώς. Ο Αλέξης Γεωργούλης, παρακαλώ. Μένουμε στον Αλέξη Γεωργούλη. Μένουμε στον Αλέξη Γεωργούλη. Ο για πες μας εδώ πέρα, Βαγγέλη Καράλη. Η λέξη κλειδί, το είπε. Ναι, ο Αλέξης Γεωργούλης το έχει παραδεχτεί σε συνέντευξή του. Εδώ και κάποια χρόνια την είχε δώσει στη συγκεκριμένη συνέντευξη. Επίσης, να πούμε ότι είναι ένας άνθρωπος που ασχολείται και με τον αθλητισμό.
Και όπως λέει ο ίδιος, είναι ένα παραμύθι, έτσι όπως μάλιστα τονίσατε πολύ. Το θέμα είναι ότι βγαίνουν πολλά διάσημα ονόματα. Έχουμε και άλλους τραγουδιστές, παρουσιαστές. Είναι αρκετός ο κόσμος, ο οποίος έχει δει, έχουμε συγκεντρώσει τις συνεντεύξεις τους και τις δηλώσεις τους πάνω στα θέματα περί ναρκωτικών. Μετά τον Αλέξη Γεωργούλη, ένας άλλος πασίγνωστος τραγουδιστής, ο Σταμάτης Γονίδης, είναι αυτός ο οποίος μιλάει για την εμπειρία του. Τα ναρκωτικά είναι μεγάλη βλακεία. Έχω μπλέξει με κακές παρέες. Μια μικρή δήλωση του Σταμάτη Γονίδη, ο οποίος όμως λέει ότι είχε μπλέξει και εκείνος με κακές παρέες στο παρελθόν και ότι τα ναρκωτικά είναι μια μεγάλη βλακεία. Πάμε και, λοιπόν. Και πλέον ότι είναι όλοι όσοι βλέπουμε, έτσι που το ξαναλέμε, οι ίδιοι τα έχουν δηλώσει. Δεν τα λέμε εμείς. Είναι δηλώσεις τους από μέσα ενημέρωσης τα τελευταία χρόνια που έχουν μιλήσει ανοιχτά για το θέμα ναρκωτικών. Και όλοι πάμε. Και πλέον δεν κάνουν έτσι. Τα έχουν ξεπεράσει. Τα έχουν ξεπεράσει και πλέον. Δεν είναι τωρινά, είναι συγκεντρωμένα από παλιά. Δεν είναι εύκολο όμως τα νέα παιδιά που παρακολουθούν τα ενδάλματά του και να βλέπουν αυτές τις συνεντεύξεις. Θα πούνε, έλα, αφού αυτός γλίτωσε. Κώστας Δόξα. Πάμε, νεαρός. Πάμε, Κώστας Δόξα. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, αλλά δεν είμαι άνθρωπος που κόλλησε σε κάτι. Ξέρεις, καμιά φορά δοκιμάζεις και βλέπεις ότι δεν σου κάνει τίποτα. Και τότε λες τώρα αυτό για ποιο λόγο. Και συνειδητοποιείς πως όντως δεν υπάρχει λόγος. Μάλιστα. Ο Κώστας Δόξας λοιπόν. Εδώ θέλει εκπομπή ολόκληρη, δηλαδή όλοι έχουν κάνει ναρκωτικά, να το πάρουμε έτσι. Ονόματα δηλαδή, να αφιερώσουμε μια ολόκληρη εκπομπή για ποιοι έχουν μαστουρώσει. Παρακαλώ, είμαστε προσεκτικοί στον τρόπο που μιλάμε. Παρακαλώ. Θέλω να είμαστε λίγο προσεκτικοί στον τρόπο που μιλάμε. Πάντως το για να. Κόσμια, παρακαλώ. Εμείς είμαστε καλλιτέχνες. Ζητούμε κόσμια. Μέχρι τώρα δεν το έχουμε δοκιμάσει. Οπότε δηλώνω. Για οι άνθρωποι δεν είναι καθαροί. Να βγει κάποιος και να δηλώσει κάτι τέτοιο. Όλοι πεντακάθαροι όμως. Όλοι πεντακάθαροι πια. Πλένουν μέζεξ. Αλλά στο κολονάκι για να το λένε ή. Παρακαλώ, παρακαλώ, δεν θα φύγετε προσωπικότητες, κύριε. Εφόσον. Να πάτε στα δικαστήρια να σας καλέσουν και να σας κάνουν μήνυση. Πρέπει να τα ακούσετε. Σεβασμός. Να είσαστε προσεκτικοί. Να είσαστε πολύ προσεκτικοί σε αυτό το οποίο λέτε. Και επίσης θέλει θάρρος να βγει κάποιος επώνυμος και να πει κάτι τέτοιο, διότι όσο να... Οποιοσδήποτε και να βγει και να δηλώσει και να πει ότι έχει κάνει αυτό το παραστράτημα, το κακό έγκλημα στον εαυτό του. Γιατί περί έγκλημα και αυτοκαταστροφή και αυτοκτονία είναι τα ναρκωτικά. Και μέχρι τώρα όσοι όλες τις δηλώσεις λένε ότι ήταν ένα λάθος, ήταν ένα παραστράτημα, ήταν μια βλακεία που κάναμε, όπως είπε πολύ σωστά. Πάμε να δούμε τον Σωτήρη Καλυβάτση. Για πάμε να δούμε. Νεότερος, ίσως έκανε ακραία πράγματα, τώρα πια όχι. Όταν έχεις μια καθημερινή παρουσία στο θέατρο, δεν μπορείς να ασχοληθείς ιδιαίτερως με τα ναρκωτικά, τα πάθη και τους εθισμούς σου, γιατί με αυτόν τον τρόπο εκτίθεσαι στη δουλειά σου. Τώρα, αν έχω πολύ ελεύθερο χρόνο ή βρίσκομαι σε διακοπές, ό,τι γουστάρω θα κάνω και θα δοκιμάσω. Είναι δικαίωμά μου και δεν δίνω και λογαριασμό σε κανέναν. Ναι, αυτά έχει πει ο Σωτήρης Καλυβάτσης. Σε διαφορετικό μήκος σχήματος. Αυτό τουλάχιστον είναι από τις πιο ειλικρινές απαντήσεις που έχει δώσει. Σου λέει, όταν είμαι στη δουλειά μου, δεν μου κάνει καλό στη δουλειά μου. Όταν είμαι στη διακοπές, κάνω ό,τι θέλω. Περίεργη ήταν αυτή η απάντηση του Σωτήρη Καλυβάτση, στην συνέντευξη που είχε δώσει πριν καιρό σε γνωστό έντυπο. Πάμε να το ξαναδούμε λίγο. Πάμε να το ξαναδούμε, γιατί είχε ενδιαφέρον αυτό. Νεότερος, ίσως έκανε ακραία πράγματα, τώρα πια όχι. Όταν έχεις μια καθημερινή παρουσία στο θέατρο, δεν μπορείς να ασχοληθείς ιδιαίτερως με τα ναρκωτικά, τα πάθη και τους εθισμούς σου, γιατί με αυτόν τον τρόπο εκτίθεσαι στη δουλειά σου. Τώρα, αν έχω πολύ ελεύθερο χρόνο ή βρίσκομαι σε διακοπές, ό,τι γουστάρω θα κάνω και θα δοκιμάσω. Είναι δικαίωμά μου και δεν δίνω και λογαριασμό σε κανέναν. Μάλιστα, εγώ, πάμε. Εγώ, κύριε Καμπούρη, θα πω ότι η ο καλύτερος εθισμός είναι μόνο η τέχνη. Η τέχνη είναι ο καλύτερος εθισμός. Πάμε. Εντάξει, δεν είναι όλοι ηθοποιοί όμως και τραγουδιστές και καλλιτέχνες. Κανάκης, έχουμε συνέχεια Αντώνη Κανάκη. Ο μεγαλύτερος εθισμός είναι η ίδια η ζωή και να περνάς όμορφα μέσα από την καθημερινότητά σου. Αντώνης Κανάκης έχει μιλήσει περί ναρκωτικών. Πάμε να ακούσουμε. Στο παρελθόν έχω δοκιμάσει χασίς. Έχω βρεθεί σε παρέες που γύριζε το τσιγάρο και έκανα και εγώ τις τζούρες μου. Αλλά δεν είναι κάτι που το έχω στη ζωή μου. Μάλιστα. Λέει εδώ πέρα ότι στο παρελθόν να έχει δοκιμάσει. Και έχει βραθεί, λέει, και σε παρέες που γύρισε το τσιγάρο και έκανε και εκείνο τις τζούρες του. Αλλά δεν είναι κάτι που το έχει στη ζωή του. Εντάξει, πλέον είναι και οικογενειάρχης. Είναι ομολογίες και... σημαντικές όμως που έχουν κάνει. Παιδάκι. Είναι πραγματικά απίστευτα που είχαν βγει και είχαν μιλήσει όλοι αυτοί. Και είναι πολύ μεγάλη λίστα.
Θα δείτε για παράδειγμα μετά τον Αντώνη Κανάκη που έχει μιλήσει, έχουμε τον Πέτρο Κωστόπουλο, ο οποίος έχει μιλήσει και εκείνος για ναρκωτικά. Πάμε να ακούσουμε. Σε ταξίδι του στην Ολλανδία με το χασίς να κυκλοφορεί ελεύθερο παντού, αποφάσισε από περιέργεια να δοκιμάσει. Ναι, το έχω κάνει. Στη μακρινή Ολλανδία, βρε παιδιά. Η Ολλανδία είναι τελείως έτσι. Μάλιστα. Εξελιγμένη, πολύ εξελιγμένη. Έχουμε μετά τον Πέτρο Κωστόπουλο, τον Λαγκό Κωνσταντίνο. Δείτε το. Έχω δοκιμάσει, αλλά πλέον δεν με αφορούν. Λέω την αλήθεια και δεν θεωρώ πως είναι προκλητικό. Δεν είναι υποκριτικό να πω ότι δεν έχω αγγίξει ποτέ ναρκωτικά στη ζωή μου. Το μεγαλύτερο ποσοστό των εφήβων έχει δοκιμάσει. Τι να πω, όχι. Δεν θα προσπαθήσω να γίνω αρεστός, να πω κάτι για να φτιάξω περσόνα. Μάλιστα. Και εδώ λοιπόν, είναι απίστευτα τα οποία λένε. Παιδιά, έχετε βρεθεί μέσα στο κοντρό λιγάκι με αυτά τα θέματα που παίζουμε. Κάτι έχετε πάθει κι εσείς. Με τον κόκκινο τίτλο μας εδώ. Καταγγέλει, λέει, την καλονή γυναίκα Ράχνη. Σε λίγο θα παίξει το θέμα αυτό. Με τη γυναίκα Ράχνη. Σε λίγο, βιάζεστε. Βιάζεστε σήμερα. Πάμε να δούμε τον επόμενο. Σαν κάτι που λέει. Έχουμε συνεντεύξεις από παλαιούς ηθοποιούς. Ναι. Που είναι ακόμα αμαχωμένοι. Πάμε, Γιώργος Μαζονάκης. Δεν θα ακούσω ποτέ αυτό. Πάμε να ακούσουμε, Γιώργο Μαζονάκη, τι λέει. Έμεινα εκτός για περίπου 2 χρόνια. Τα πράγματα ήταν περίεργα τόσο μέσα μου, όσο και στα επαγγελματικά μου. Δεν έφταιγε το ρεπερτόριό μου, ούτε είχα πάθει κρίση αποδοχής από το κοινό. Αυτή ήταν η δυσκολότερη περίοδος των εξαρτήσεων. Μου κάνει εντύπωση. Γιώργος Μαζονάκης είπε για 2 χρόνια είχε το σοβαρό πρόβλημα και για 2 χρόνια είχε μείνει εκτός για να αντιμετωπίσει. Είναι σημαντικά. Μπράβο του. Το να βγαίνουν. Αυτό που είπε, γιατί είναι η προσωπική του έκφραση από τα ψυχολογικά που είχε, όχι ότι γιατί ήταν καλλιτέχνης. Μπράβο στον Γιώργο Μαζονάκη. Γιατί προσπάθησε, έμεινε σε αυτό το πρόβλημα που είχε, το αντιμετώπισε και σήμερα είναι μια χαρά και γεμίζει ολόκληρα μαγαζιά και πράγματα. Έχουμε τον κύριο Μουζουράκη. Για να ακούσουμε. Τα ναρκωτικά έκοψα γιατί άρχισαν να με χαλάνε. Το μόνο πράγμα που έκανε το χασίς ήταν να πολλαπλασιάζει τις ανασφάλειές μου. Έτσι το σταμάτησα. Είναι δηλώσεις πραγματικά που σε σοκάρουν τόσα ονόματα. Τόσα ονόματα να βγαίνουν και να μιλούν. Και όλα είναι ονόματα πρώτης γραμμής, έτσι. Βέβαια. Δεν μιλάμε τώρα για δεύτερο κλασάτους κτλ. Έχουμε τώρα τον Μάγειρα. Τόπ στη δουλειά τους. Πάμε να δούμε τον Μάγειρα. Το Δημήτρη Σκαρμούτσο. Ακούστε το. Δεν θεωρώ ότι είναι κακό που παραδέχτηκα ότι έχω κάνει ηρωίνη, γιατί είμαι εδώ. Είμαι ζωντανός και δημιουργικός. Όταν μπλέκεις με τα ναρκωτικά και το αλκοόλ, πάβεις να κυριεύεις εσύ τον εαυτό σου. Όταν προσπαθούσα να απεξαρτηθώ από την ηρωίνη, είχα φοβερούς πόνους που μου ερχόταν να χτυπάω το κεφάλι μου στον τοίχο. Μου πήρε 2 χρόνια να ξαναβρω τον εαυτό μου. Εδώ λοιπόν ο Δημήτρης Καρμούτσος μιλάει για τα πιο σκληρά ναρκωτικά. Μιλάει για ηρωίνη. Σου οδηγεί στο θάνατο, έτσι απευθείας. Όλα σου οδηγούν στο θάνατο. Αλλά όλα σε σκοτώνουν. Όλα σε σκοτώνουν. Ναρκωτικά είναι ίσον θάνατος. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα Δημήτρη Σκαρμούτσο που να μιλάει για την αντιμετώπιση που έκανε με την ηρωίνη. Και βλέπουμε ότι τα κατάφερε. Και με το αλκοόλ. Έχει αναφερθεί στα χρόνια που ζούσε στην Αμερική ότι ήταν εξαρτημένος και ότι δεν είχε και χρήματα πολλές φορές λόγω του εθισμού του, έτσι, τα έχει πει ο ίδιος. Και είναι ένα παράδειγμα ο Δημήτρης Καρμούτσος ότι πολλά παιδιά που δυστυχώς δεν θέλω να πω ποιες ήταν οι αιτίες που οδηγήθηκαν εκεί. Ίσως η αδυναμία τους, ίσως η οικογένεια δεν ήταν δίπλα τους. Είναι ένα πολύ λεπτό θέμα. Ότι μπορούν να καθαρίσουν. Και ότι δεν υπάρχει δεν μπορώ, υπάρχει δεν θέλω. Και ο Σκαρμούτσος εδώ έδειξε ότι ήθελε να καθαρίσει. Θέλω να ξανακούσουμε το τι είπε, γιατί είναι το πιο συγκλονιστικό ίσως από όλα. Ακούστε το ξανά. Δεν θεωρώ ότι είναι κακό που παραδέχτηκα ότι έχω κάνει ηρωίνη, γιατί είμαι εδώ. Είμαι ζωντανός και δημιουργικός. Όταν μπλέκεις με τα ναρκωτικά και το αλκοόλ, πάβεις να κυριεύεις εσύ τον εαυτό σου. Όταν προσπαθούσα να απεξαρτηθώ από την ηρωίνη, είχα φοβερούς πόνους που μου ερχόταν να χτυπάω το κεφάλι μου στον τοίχο. Πήρε 2 χρόνια να ξαναβρω τον εαυτό μου. Πάντως το θέμα ναρκωτικών έχει πάρα πολλές παραμέτρους. Θέλει πολύ μεγάλη ανάλυση ως άνθρωποι για τον κάθε έναν και μετά ως καλλιτέχνες. Εγώ θέλω να πω ότι το επάγγελμα δεν σου δίνει το έμπνευσμα να μπει στα ναρκωτικά, αλλά έχει να κάνει καθαρά με την ψυχολογία του κάθε ανθρώπου.
Εντάξει, έτσι πάμε να δούμε. Ότι δεν είναι και διαφορετικά επαγγέλματα, δηλαδή. Τώρα Γιάννη... κάποιος να πει ότι κάνει ναρκωτικά λόγω δουλειάς. Αυτό είναι ανοησία. Πάμε να δούμε τι λέει ο Γιάννης Στάχογλου. Παλαιότερα το μότο του ήταν σεξ, drugs και rock and roll. Αλλά όπως έχει ξεκαθαρίσει πλέον, έχει κρατήσει μόνο το σεξ. Μάλιστα. Θύμιος. Πάντως όλοι μπορούν να το κόψουν από ό,τι φαίνεται. Όλοι μπορούν να ανέξουν να το κόψουν. Εάν θέλει, υπάρχει. Θέλει να υπάρχει απλά. Αν θέλει κάποιο, μπορεί να το καταφέρει. Δύσκολο με το θέμα να μην μπλέξουμε σε ναρκωτικά. Όχι σε ναρκωτικά. Βρείτε να δημιουργείς. Βλέπουμε εδώ πέρα δυστυχώς να έχει γεμίσει παντού χασίσια και ναρκωτικά. Και δυστυχώς βλέπουμε ότι ο κόσμος του showbiz έχει γεμίσει με ναρκωτικά. Βλέπουμε πόσοι άνθρωποι τη showbiz πόσο εύκολα τα αγοράσαν και τα βρίσκανε. Εκεί πάμε σε άλλες παραμέτρους. Γι' αυτό το είπα. Πόσο εύκολα τα βρίσκαν και τα αγοράζανε. Όχι μόνο αυτό. Έχουμε Δημοσθένη Καλαμπάκα. Ανθρώπους που πλουτίζουν από τον πόνο του άλλου. Μάλιστα. Τώρα... Και όχι μόνο αυτό, σε όλα τα επαγγέλματα, παντού σε όλο τον κόσμο. Σε όλα τα έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή το Δημοσθένη.